Κύριε Περιφερειάρχη, θα το διαπιστώσατε και μόνος σας στη συνεδρίαση που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο στον Ασπρόπυργο και στις τοποθετήσεις όλων των φορέων, των σωματείων που παρευρέθηκαν εκεί, υπήρχε ένα καθολικό αίτημα. Το ζήτημα της χωματερής που υπάρχει στη Δυτική Αττική και που όχι άδικα το χαρακτηρίζουν ένα έγκλημα διαρκείας, ένα έγκλημα που συνεχίζεται επί δεκαετίες. Πολλές φορές, όπως και εσείς τα γνωρίζετε, έχει μπει σε διάφορες προεκλογικές δεσμεύσεις ότι τώρα κλείνει η χωματερή, σε 2 χρόνια κλείνει η χωματερή. Εσείς είχατε πει ότι σε 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, θα βάλετε σε μια ρότα το ζήτημα της επίλυσης της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ξέρετε πολύ καλά ότι και εμείς ως Λαϊκή Συσπείρωση, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και στην προηγούμενη θητεία, στην θητεία της Περιφερειακής Αρχής του κ. Πατούλη, είχαμε θέσει πολλές φορές το ζήτημα ότι το λιγότερο που έχει να κάνει το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι να συνεδριάσει και να συζητήσει έστω και ως μοναδικό θέμα το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Βεβαίως, αυτό το αίτημα το έχουν και οι φορείς της περιοχής, το οποίο δεν υλοποιήθηκε, είχε δεσμευτεί ο κύριος Πατούλης ότι θα το κάνει, δεν υλοποιήθηκε, έπεσε και η πανδημία που αξιοποιήθηκε και αυτή για να σταματήσει η συζήτηση. Είχε ζητήσει μάλιστα έγγραφα της τοποθετήσεις και τις θέσεις όλων των παρατάξεων για το θέμα αυτό και ως Λαϊκή Συσπείρωση είχαμε καταθέσει αναλυτικά τις θέσεις μας. Έρχομαι στο ζήτημα της ερώτησης που αφορά ένα θέμα πολύ πιο απλό, όχι συνολικά το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, αλλά αφορά το ζήτημα να δοθεί επιτέλους στη δημοσιότητα η επιδημιολογική μελέτη η οποία έχει διενεργηθεί για να έχουν γνώση όλοι, το Περιφερειακό Συμβούλιο, τα Δημοτικά Συμβούλια της περιοχής, ο λαός της περιοχής, τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης. Σας αναφέρω πολύ συνοπτικά το χρονικό. Δεκέμβρης του 2017 υπογράφηκε η σύμβαση με διάρκεια 2 έτη. Το ΕΒΣΝΑ μέχρι τις 12 Μάρτη του 19 δημοσίευσε 5 τρίμηνες αιτιολογικές εκθέσεις και μετά εντελώς περιέργως σιωπά. Δεν ξαναδημοσιεύει τίποτα. Ο ανάδοχος του έργου έκανε μία ανάρτηση μόνο στις 10 Αυγούστου του 2020 για να ενημερώσει απλά ότι ολοκληρώθηκε η δειγματοληψία. Με απόφαση 244 στις 31 Πέμπτου του 2021 ο ΕΒΣΝΑ λέει ότι ολοκληρώθηκε η μελέτη το Δεκέμβρη του 2020 και ότι τα αποτελέσματά της θα παρουσιαστούν σε μια σειρά εκδηλώσεων που θα πραγματοποιήσει. Με νέα απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΣΝΑ η 30 στις 2 Φλεβάρη του 2022 αναφέρει ότι τα αποτελέσματα θα τα παρουσιάσει ο ανάδοχος της μελέτης. Από το ιστορικό που σας διάβασα καταλαβαίνετε ότι και ο πιο καλοπροαίρετος γίνεται καχύποπτος. Δηλαδή αυτό που λέει ο λαός μας, εδώ κάτι βρωμάει. Ζητάμε κάτι απλό. Ζητάμε να δοθεί και να μας ενημερώσετε σε τι ενέργειες θα προβείτε για να δοθεί επιτέλους αυτή η επιδημιολογική μελέτη στη δημοσιότητα, να έχουν γνώση όλοι των επιπτώσεων που έχει η λειτουργία της χωματερής επί δεκαετίες και βεβαίως είναι μια υποχρέωση κατά τη γνώμη μας της Περιφερειακής Αρχής και ένα δικαίωμα του λαού της Δυτικής Αττικής και όλης της Αττικής, καθώς αυτή τη μελέτη δεν έγινε με τα λεφτά κανενός μας, έγινε με τα χρήματα του λαού της Αττικής και έχει το δικαίωμα να γνωρίζει ποιες είναι επιτέλους οι επιπτώσεις της στην υγεία του και στη ζωή του από τη λειτουργία της χωματερής. Σας ευχαριστώ πολύ.